Έχεις να παίξεις στην Πορτογαλία με ομάδα από το 2015, με τη Wolfsburg κοντά στη Sporting. Πόσα χρόνια έχεις να παίξεις αυτό το γήπεδο και πώς ήταν η πρώτη σου σκέψη μετά το τέλος του αγώνα? Με πορτογαλικές ομάδες έχω χρόνια, εντάξει, έχω παίξει εδώ σε εθνικές. Αλλά σε αγώνες με πορτογαλικές ομάδες είναι αρκετά, 3 χρόνια τουλάχιστον. Νιώθω καλά. Το αποτέλεσμα, να σου πω την αλήθεια, θέλαμε να ήταν άλλο, δεν μπορούσαμε. Το ψάχναμε μετά το 1-0 να μπορούμε να βρούμε και εμείς το γκολ μας. Το βρήκαμε, είμαστε καλά. Το ξέραμε ότι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι με μια μεγάλη ομάδα. Μας πιέζανε, να δυσκολεύσανε να παίξουμε το ποδοσφαιρό μας. Αλλά νομίζω το αποτέλεσμα, το τέλος ήταν καλό για μας. Πώς νιώθεις εσύ που είσαι εδώ πέρα πάλι, όλος ο κόσμος μιλάει για σένα, ο προπονητής της συνέντευξης τύπου είπε ότι είσαι μια πολύ σημαντική προσωπικότητα για την ομάδα, είσαι ένας φανταστικός παίκτης και ένας φανταστικός άνθρωπος που όλοι ξέρουν ότι έχουν να στηριχθούν πάνω του μέσα στα αποδυτήρια. Νιώθω καλά γιατί έχουν εμπιστοσύνη σε μένα και εγώ προσπαθώ να δείξω αυτό σε κάτι προπόνηση, σε κάτι παιχνίδι. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι έχω τη υποστήριξη από τον προπονητή και τους παίκτες μου. Όπως όλους νιώμαστε καλά μέσα στην ομάδα και προσπαθούμε τώρα να βρίσκουμε σε καλή φόρμα στο παιχνίδι της Ρεβάνς. Τελευταία ερώτηση. Το παράδοξο μέχρι στιγμή στον ΠΑΟΚ στην Ευρώπη είναι ότι ενώ η Τούμπα είναι η δύναμή του, οι μεγαλύτερες προκρίσεις και τα πιο άτυχα αποτελέσματα έχουν γίνει μέσα στην Τούμπα. Μήπως ήρθε η ώρα να αλλάξει αυτό? Πρέπει να. Ναι, είναι ώρα να αλλάξουν. Είναι το όνειρό μας, το όνειρό όλου του κόσμου στο ΠΑΟΚ να μπούμε μέσα στους ομίλους Champions League. Χρειάζομαι τη βοήθειά τους σίγουρα. Γιατί είναι το άλλο παίκτη τη ομάδα και πρέπει να είναι η Τούμπα full, να έχουν αυτό το ατμόσφαιρο που υπάρχει συνέχεια σε παιχνίδι τη Τούμπα.